όταν ένας στην οικογένεια αρρωσταίνει, είναι όλη η οικογένεια άρρωστη. Κάθε χρόνο σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο χρειάζονται ανακουφιστική φροντίδα, καθώς βλέποντας το τέλος της ζωής τους να πλησιάζει, βιώνουν πόνο και θλίψη και απελπισία. Η ανακουφιστική φροντίδα είναι ένα πλέγμα ενδιαφερόντων και υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται προς τους ασθενείς, προς τους φροντιστές των ασθενών και προς τα περιβάλλοντα των ασθενών. Και αντιμετωπίζεται ο καθένας από τους εμπλεκόμενους ως μια ολότητα. Σώμα, η ύλη, το πνεύμα άειλων και η ψυχή. Στο Ηράκλειο, ο Σύλλογος Ανακουφιστικής Φροντίδας Κρήτης Ζαχαρίας Κωνσταντίνου Μπαντουβάς έχει ανοίξει την αγκαλιά του για περισσότερες από 100 οικογένειες που βρίσκουν παρηγοριά και αντλούν δύναμη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ασθένειές τους. Η ανακουφιστική φροντίδα ξεκινά από την ημέρα της διάγνωσης και καταλήγει με την λήξη της ζωής ενός ανθρώπου. Είναι μια μακρά πορεία που εμπεριέχει συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη εκτός από τις θεραπείες. Ο Σύλλογος Ανακουφιστικής Φροντίδας Κρήτης δημιουργήθηκε μέσα από ένα τραγικό γεγονός, εκείνο της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου. 10 μέρες πριν το θάνατο του γιού μας, έμαθα ότι στην Αυστρία υπάρχει αυτή η φροντίδα και όλη νύχτα δίπλα στο παιδί σκεφτόμουν γιατί να μην υπάρχει τέτοια φροντίδα και για τους ασθενείς στην Κρήτη. Και γι' αυτό αυτόματα στην κηδεία ανακοίνωσα ότι θα ιδρύσω ένα τέτοιο σύλλογο για τους ασθενείς του Ηρακλείου και της Κρήτης. Η άοκνη προσπάθεια των εθελοντών του Συλλόγου και η ανάγκη για αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος της ζωής κάνει πραγματικότητα ένα στίχημα, τη δημιουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας στο Ηράκλειο, όπου θα προσεγγίζεται ολιστικά η ασθένεια και ο πόνος που δημιουργεί. Το χώρο προσφέρει ανίδιο τέλος με κρίση δανείο ο σύζυγός μου Κωνσταντίνος Παντουβάς με την κόρη μας Δέσποινα Παντουβά. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικές συμπληρωματικές θεραπείες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογένειών τους. Και πότε θα είναι έτοιμο? Οι εργασίες προχωράνε γρήγορα και ελπίζω ίσως μέχρι την Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντισμού, αρχές Δεκεμβρίου, μπορούμε να κάνουμε τα εγκαίνια. Κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακουφιστικής φροντίδας, επιστήμονες ανέλησαν τους τρόπους και τις διαδικασίες που προσφέρουν στους ασθενείς αξιοπρέπεια ως το τέλος. Είναι αναγκαίο πλέον να καλλιεργηθεί η κουλτούρα του εθελοντισμού στην κοινωνία μας ως αξία ζωής. Σε αυτή την ημερίδα αναδεικνύεται επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνεργάτες και που μπορούν να στρέψουν το βλέμμα της κοινωνίας και των φορέων προς αυτή την κατεύθυνση. Κρήτη αποτελεί ένα νησί που έχει όλες τις προοπτικές για να αναπτύξει την ανακουφιστική φροντίδα όπως πρέπει, ολιστικά, ολοκληρωμένα, με μια διεπιστημονική προσέγγιση που θα είναι μοναδική στην Ελλάδα.